Γιώργο, γιατί ο Αντώνης Ρέμος στα 20 χρόνια Αλφαμέγα? Νομίζω δεν υπήρχε πιο ποιοτική επιλογή και καλύτερη επιλογή και πιο ωραίος τρόπος να συνδυάσουμε την επέτειο των 20 μας χρόνων με τον κορυφαίο για μένα και για την Αλφαμέγα τραγουδιστή στην Ελλάδα, τον Αντώνη το Ρέμο. Νιώθω ότι βασικά δεν είναι μια εταιρεία ή μια επιχείρηση. Νιώθω ότι είναι μια οικογένεια. Έτσι, από το λίγο που αντιλήφθηκα γενικά και από τις, και από τα διαφημιστικά σποτ που είδα στη τηλεόραση, πρόλαβα και μέσα στο δωμάτιο της και έκατσα. Ένιωσα αυτή την οικογενειακή ατμόσφαιρα και αυτό αντιλαμβάνομαι ότι θα δω και σε λίγο στην, αυτή την γιορτή, τη γιορτινή βραδιά των 20 χρόνων. Θέλω να σου πω ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχουν, σε έχουν αποδείξει οι Κύπροι πόσο πολύ σε αγαπάνε. Έχεις ζήσει μια πολύ έτσι σκληρή περιπέτεια. Και έχει δώσει τη δική σου απάντηση. Με όλο αυτό που βλέπεις τώρα, που σε περιμένουν όλοι, σε αγαπάνε, σε κλείνει. Εγώ πραγματικά είδα ότι αυτή την οικογένεια της ΑΜΕΓΑ την αγαπούν και πολλοί Ελλαδίτες. Βλέπω πολλούς ηθοποιούς, βλέπω πολλούς έτσι ανθρώπους που τους γνωρίζω από την Ελλάδα και βέβαια από εκεί πέρα και όλοι οι φίλοι μου, οι Κυπριακοί που όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον, έτσι δεν το λένε, έτσι δεν το λένε, τουλάχιστον 25 συναπτά χρόνια, αυτή η αγάπη συνεχίζει και συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Πιστεύω όσο ακόμα μπορώ και σας συγκινώ, όσο ακόμα μπορώ και σας τραγουδά τραγούδια που σας ταξιδεύουν και αυτό θα κοιτάξω να κάνω και με τα καινούργια τραγούδια, γιατί έρχονται καινούργια τραγούδια, ετοιμαστείτε. Είναι τα καινούργια τραγούδια. Έρχονται τώρα, μέσα στον επόμενο μήνα, μέχρι μέσα, δηλαδή πριν από τις γιορτές θα κυκλοφορήσει ο καινούργιος δίσκος, πριν τέλος Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει το καινούργιο σίγκλ. Τέλος, θέλω να μας πεις πώς βλέπεις την Ιβόνη, τη σύντροφό σου στην Κύπρο που είναι στα καλύτερα. Βλέπετε ότι το πιο μεγάλο, το πιο προσωπικό μου κομμάτι το στέλνω στην Κύπρο, οπότε αυτό δείχνει και πόσο πολύ εμπιστεύουμε την Κύπρο. Την έχεις δει, σου αρέσει ή της έχεις κάνει? Την έχω δει. Εντάξει, είναι η Ιβόνη, επειδή είναι και ένας άνθρωπος πολύ ενθουσιώδης και αυτά, αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Είναι η πρώτη φορά που είναι μπροστά στις κάμερες. Νιώθει αμήχανα, νιώθει με τα ελληνικά της και αυτά. Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει, την έχει αγαπήσει. Και αυτό για μένα είναι μεγάλη ικανοποίηση και τη χαίρομαι και εγώ και την καρμαρώνω από το σπίτι. Τι ωραίος που είναι.